Τάσος Ριζόπουλος 95,1 και χαρά μου είναι τεράστια, όχι απλά μεγάλη, τεράστια θα το τονίσω, θα το υπερτονίσω γιατί απέναντι μου έχω ένα κορίτσι που όπως το έχω χαρακτηρίσει εγώ, ζει το όνειρό του, είναι σταχτοπούτα της ελληνικής δισκογραφίας, είναι το διαμαντένιο κορίτσι, Ελένη Φουρέιρα, καλώς ήρθες στο Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σου λόγια. Σε έχω χαρακτηρίσει σταχτοπούτα γιατί ζεις το όνειρό σου. Έτσι δεν είναι. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λες και σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ξέρεις, όταν ξεκινάς από το μηδέν και το προσπαθείς και δουλεύεις πάρα πολύ, ναι, ζεις κάπως το όνειρό σου. Ελένη, αναπολώντας το παρελθόν, περίμενες ότι θα φτάσεις κάπου εδώ? Ή αυτό φαντάζει ακόμη και τώρα τόσο μαγικό, τόσο μοναδικό? Δεν ξέρω αν το περιμένεις, γιατί ξέρεις, όταν ξεκινάς να ονειρεύεσαι κάποια πράγματα, σίγουρα δεν είναι όπως τα ονειρεύεσαι. Mm-hmm. Ενώ ότι δεν είναι όλα κακά, αλλά δεν είναι και σίγουρα όπως τα ονειρεύεσαι. Όμως, ήθελα να φτάσω κάπου εδώ. Αυτό μπορώ να σου πω. Το ήθελα πάρα πολύ. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτή τη δουλειά. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι πάνω σκηνή, να τραγουδάει ο κόσμος τα τραγούδια μου. Πάρα πολύ. Και αν θέλεις, ναι, νιώθω πολύ χαρούμενη και ευχαριστημένη και ευτυχισμένη με αυτό που έχω καταφέρει. Εννοείται πως θες κι άλλο, δεν είναι το limit αυτό, δεν είναι το τέρμα, όμως νιώθω πολύ ευγνώμων. Δηλαδή εδώ που έχω φτάσει και ο κόσμος τραγουδάει τα τραγούδια μου και μπαίνει τόσος κόσμος μέσα σε αυτό το στάδιο, για μένα είναι ανατριχιαστικό κάθε φορά. Και αυτό που είπες, ότι θέλεις κι άλλο, γιατί σε παλαιότερη συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει ο Ύμνος ο Στόλος Βοσκόπουλος, μου είχε πει όποιος επαναπάβεται στις δάφνες του, πέφτουν και τον πλακώνουν, γι' αυτό συνέχεια πρέπει να βάζουμε καινούριους στόχους. Ναι. Εσύ βάζεις συνέχεια καινούριους στόχους και τους κατακτάς. Γιατί, πώς το εννοώ αυτό? Κάθε τραγούδι σου έχει φοβερό airplay, βρε κορίτσι μου. Ποιο είναι αυτό το μυστικό της επιλογής τραγουδιών? Α, της επιλογής των τραγουδιών, κοίταξε, έχω μια υπέροχη ομάδα, δεν θα πω ψέματα. Έχω μια υπέροχη ομάδα στην Panic Records, οι οποίοι καθόμαστε και έχουν φοβερή αντίληψη σε κάποια τραγούδια, όταν μου φέρουν κάποια τραγούδια, κάποια τραγούδια τα γράφω εγώ με παρέες. Όμως αυτή η ομάδα που έχουμε, που είναι ο Γιώργος Αρσενάκος, που πέφτει πάντα μέσα στα hits, η Λία Παπαδοπούλου, ο Νίκος Οτάγης, ο Παναγιώτης ο Σίμος, που είναι ο πιο κατάλληλος για τα ραδιόφωνα, είμαστε εμείς αυτά τα 4-5 άτομα. Βάζουμε τα τραγούδια και νομίζω ότι νιώθουμε την ίδια στιγμή ότι αυτό είναι το επόμενο. Την ίδια τριχύλα και λες αυτό, ε. Όπως και τραγούδια που έχουμε κρατήσει, όπως είναι το αεροπλάνο, το έχουμε από πέρσι. Θα μπορούσα να το είχα βγάλει και πέρσι, π.χ., αλλά θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να βγει φέτος. Όπως και τραγούδια που έχουν κρατήσει 5 χρόνια, Παναγιώτη, και τα έχουμε βγάλει μετά από 5 χρόνια. Και ήταν πολύ σωστό, γιατί ήταν η στιγμή που θα γινόταν hit. Το κατάλληλο timing. Ναι, δεν είναι, κάποια τραγούδια είναι hit, mm-hmm. όμως δεν είναι για αυτή την εποχή σωστά, π.χ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Διαμαντένιος δίσκος. Είσαι η πρώτη που παίρνει διαμαντένιο δίσκο στην Ελλάδα. Πώς αισθάνθηκες εκείνη τη βραδιά, τη μοναδική? Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι μια μαγική στιγμή, γιατί νιώθεις ότι όλος ο κόπος σου και όλη αυτή η προσπάθεια που έχεις κάνει και συνεχίζεις και κάνεις ανταμείβεται από τον κόσμο. Λέω, όταν ο κόσμος βλέπει τα βίντεο κλιπ σου, μπαίνει στο Spotify και κάνει εκατομμύρια streams στα τραγούδια σου, είναι, ρε παιδί μου, αυτό το ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό είναι, τίποτα άλλο. Δηλαδή να βλέπεις ότι έχει ανταπόκριση αυτό που κάνεις. Αν έχει ανταπόκριση αυτό που κάνεις, νιώθεις γεμάτος. Βέβαια, όλη αυτή η αναγνωρισιμότητα σου έχει στερήσει, δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ θα το επιβεβαιώσει ή όχι, το βάζω εντός εκτός εισαγωγικών, την ανεμελιά, την ξεχνιασιά, τον πρώτο χρόνο ή όχι. Αυτό έχει στερηθεί πάρα πολλά χρόνια. Τι σου λείπει, 14, 14 σόλο καριέρα και άλλα δύο μετσμίστε, γύρω στα 16 χρόνια αυτό. Δηλαδή αυτό ξεκινάει να το στερήσει από το πρώτο hit που θα κάνεις. Μόλις ξεκινάει το πρώτο hit, στερήσε την ανεμελιά. Έχει τελειώσει η ανεμελιά, γιατί το πρώτο hit ξεκινάει το άγχος και είναι αυτό που όλοι θέλουμε και θέλουν όλοι οι καλλιτέχνες, να κάνουν ένα μεγάλο hit. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν γίνεται το μεγάλο hit, φεύγουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα στη ζωή που είσαι ήσυχος και λες, γίνεται το αντίθετο, έχεις άγχος να το συνεχίσεις και όταν κάνεις και ένα μεγαλύτερο hit, ξεχνάς τα πάντα και είσαι πάρα πολύ αγχωμένος και πολλές φορές δεν ευχαριστιέσαι και σχεδόν τίποτα. Από τα ενέμελα χρόνια. Δεν θέλω να τα πάω τόσο μίζερα, όμως, γιατί είναι υπέροχο να κάνεις hit και αυτό που αγαπάς. Αλλά όπως το είπες, η ανεμελιά... Bye-bye, πριν τόσα χρόνια. Από τα ανέμελα χρόνια τι σου λείπει περισσότερο? Η ανεμελιά. Αυτό που λες, δηλαδή να μην έχεις άγχος
Το πώς θα βγω, το τι θα κάνω, πώς θα συμπεριφερθώ. Ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, πώς θα πάει, το βίντεο κλιπ, η ιδέα, το project. Όλο αυτό το πράγμα έχει ένα κόστος. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Εκτός αν πεις δεν θα κάνω, όχι δεν πειράζει. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Θα είμαι σούπερ, δεν έγινε και κάτι. Κάτι το οποίο στη δική μου περίπτωση πολύ δύσκολο να συμβεί. Όμως, δεν σου πω ψέματα, όσο περνάνε τα χρόνια και ο κόσμος σε τοποθετεί στη συνείδησή του σε μια θέση, είσαι λίγο πιο ήρεμος. Νιώθω τα 2-3 τελευταία χρόνια ότι το ευχαριστιέμαι λίγο παραπάνω. Αποφασίζω για το τραγούδι όλα τα κάνω με λίγο μεγαλύτερη ηρεμία, νιώθοντας μια μικρή ασφάλεια για την αγάπη του κόσμου. Όχι, δεν επαναπαύομαι, νιώθω μια ασφάλεια. Οπότε έχω και το ένστικτο πια να καταλάβω ότι θα γίνει αυτό το τραγούδι, είναι καλό, ο κόσμος με αγαπάει, θα το ακούσει, θα με στηρίξει. Λίγο. Οπότε το ευχαριστούμε λίγο παραπάνω. Λίγο περισσότερο πια. Αντιλαμβάνεσαι και ευχαριστιέσαι τη στιγμή. Ναι, λίγο παραπάνω. Φανταστείτε. Είπες για την αγάπη του κόσμου. Πες μου μια εκδήλωση θαυμασμού που είπες, τι γίνεται τώρα εδώ, που σε έφερε σαν μηχανή. Δεν ξέρεις τι, έχω πρόβλημα. Είμαι ηχθής. Και ακόμα και αυτά τα πράγματα τα ξεχνάω. Έχουν συμβεί πάρα πολλά. Το αντιλαμβάνομαι και το πάρα φαντάζομαι. Πάρα πολλά. Τώρα πρέπει να κάτσω να το σκεφτώ. Υπάρχει κόσμο που έχει χτυπήσει τατουάζ με το πρόσωπό σου και με το πρόσωπο. Αυτό δηλαδή, όταν το είχα δει αυτό, είχα πει wow. Για μένα, wow, ναι. Δεν το πιστεύω. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση, φοβερό. Έχουν υπάρξει ανά καιρούς πράγματα που είναι σοκαριστικά να πεις oh, wow. Αλλά κάποια φορά ξέρεις, το καταλαβαίνεις, παιδί μου. Και εγώ έχω θαυμάσει καλλιτέχνες και εγώ έχω αγαπήσει καλλιτέχνες. Με έχουν βοηθήσει αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να το ξέρουν, να γίνω αυτό που είμαι. Οπότε το αντιλαμβάνομαι και το εκτιμώ πάρα πολύ. Θα πιαστώ από αυτό που είπες. Παρακολουθούσες και εσύ καλλιτέχνες, πήρες πράγματα από καλλιτέχνες. Από ποιους καλλιτέχνες πήρες πράγματα, αφομοίωσες και τα έφερες στη δικιά σου τη φόρμα? Είναι πολύ ανά καιρούς διαφορετική. Γιατί αλλάζουν οι εποχές, αλλάζω κι εγώ, προσπαθώ να βελτιώνομαι και να εξελίσσομαι. Εντάξει, τώρα, παλιά όταν ήμουν μικρή είχα μεγάλο έρωτα στο Michael Jackson, οπότε είχα πάρει πάρα πολλά πράγματα από την ενέργειά του. Χωρίς να κάνεις απόλυτα αντιγραφή σε κάτι, εμπνέεσαι πάρα πολύ και νομίζω ότι με τους καλλιτέχνες που εμπνέεσαι είναι αυτοί που είσαι κοντά στην ενέργεια. Και ο Michael Jackson ήταν ένας άνθρωπος που η ενέργειά του ήταν απίστευτη. Η Τίνα Τέρνερ, θα μου πεις, δεν είναι της ηλικίας μου, όμως άκουγα πάρα πολύ αυτή τη μουσική, μικρή. Έπειτα η Μπιονσέ, μια υπέροχη τεράστια καλλιτέχνης που κάπως αυτό που έκανε και η ενέργειά της, έλεγα Παναγία μου, αυτό είμαι. Αυτό ταιριάζει σε μένα. Είναι φοβερό, ναι, αυτό που κάνει, είναι σαν να το κάνω. Οπότε εμπνέεσαι από αυτούς τους ανθρώπους και το τοποθετείς μέσα σου, πάνω σου. Πρέπει όμως και να σου ταιριάζει, γιατί αν δεν σου ταιριάζει πολύ, αυτό φαίνεται μετά ότι μιμήσαι, ίσως. Είναι κάτι, κακή η μίμηση. Και δεν είναι σωστό. Ναι, είναι μέχρι και που πρέπει να έχεις μια μικρή αντίληψη. Δεν πρέπει να αντιγράφεις, θεωρώ, αλλά έχουμε εμπνευστεί πάρα πολύ, ναι, από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Περνώντας ο καιρός, από τη Ριάννα, μου αρέσει πάρα πολύ η Ροζαλία, τη βρίσκω συγκλονιστική. Η Doja Cat αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι top. Πολλοί καλλιτέχνες μου αρέσουν πάρα πολύ και η ενέργειά μας έτσι κάπως ταιριάζει. Βέβαια, πηγή έμπνευση είσαι και εσύ. Είσαι μια pop τραγουδίστρια, μια showwoman. Είσαι η queen της Eurovision. Καταρχήν, πόσες φορές έχεις πάει, όχι να διαγωνιστείς, μα αυτή είναι η αλήθεια. Πόσες φορές έχεις πάει ως guest Eurovision, το έχεις μετρήσει? Ναι, έχω πάει η τρίτη φορά. Όχι, ως guest δύο φορές και μία που έχω διαγωνιστεί. Το γεγονός ότι είσαι η queen της Eurovision και έχεις εμφανιστεί, έχεις πάρει τη δεύτερη θέση για την Κύπρο, την υψηλότερη μέχρι στιγμής για την Κύπρο, και το γεγονός ότι έχεις εμφανιστεί δύο φορές σαν guest, μία ερμηνεύοντας Βέρκα Σερντούσκα, το Ζίμπεν Ζίμπεν, και μία το Φουέγκο τώρα, σε δεσμεύει στο να συμμετέχεις κιόλας? Νομίζω ότι είναι λίγο δεσμευτικό τώρα, ναι. Δηλαδή ένιωσα ότι ξαναπήγα Eurovision τώρα. Πολύ πιο χαλαρά, καμία σχέση, γιατί είναι πολύ αγχωτικό όλο αυτό για τα παιδιά που διαγωνίζονται. Γιατί οι καλλιτέχνες, έτσι ξέρεις, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να διαγωνιζόμαστε. Είμαστε φτιαγμένοι να κάνουμε κάτι από την ψυχή μας. Όταν μπαίνει μέσα μας αυτό το άγχος, είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να τα απεξέλθεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ήμουν λίγο πιο ήρεμη. Δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι. Σίγουρα. Σίγουρα όμως πολύ άγχος για να μπορείς να είσαι μια καλύτερη βερσίον του εαυτού σου. Και αυτό έπρεπε να αποδείξω. Γιατί αυτό... υπάρχει μέτρο σύγκρισης με την προηγούμενη βέβαια, φορά. Βέβαια. Περνώντας τα χρόνια πρέπει να είσαι καλύτερος. Λίγο λέω από τώρα τι να ξαναπάω, δεν ξέρω αν έχω κάτι καλύτερο να κάνω ή να δώσω. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν λέω στη ζωή μου πια
ποτέ, μιλες ποτέ, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να έρθει ένα υπέροχο τραγούδι και να φανταστείς μια εικόνα και να μπορείς να το κάνεις και να θέλω να το ξανακάνω. Οπότε θα δούμε. Οπότε είναι αυτό που λέμε, είσαι ανοιχτή σε περίπτωση όταν θα, τότε ίσως. Δεν υπάρχει το είμαι ανοιχτή. Υπάρχει ότι αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτομαι, mm-hmm. όχι, αλλά μπορεί να έρθει μια πρόταση φοβερή, mm-hmm. με ένα υπέροχο κομμάτι. Τώρα, άμα το κομμάτι είναι καταπληκτικό, μπορώ να πω στη διαδικασία να το σκεφτώ. Γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το τραγούδι. Βέβαια και το στήσιμο και όλο αυτό, γιατί η Eurovision δεν είναι μόνο ακρόαμα, είναι και θέαμα, είναι και εικόνα. Είναι και εσύ έχεις χτυπήσει κόκκινο με τις εμφανίσεις σου που έχω. Θέλει ένα καλό συνδυασμό. Στεναχωρέθηκες τότε με τη δεύτερη θέση. Γιατί ήσουν να... Ξεκίνησα από πολύ χαμηλά, ήσουν μεγάλη έκπληξη. Θυμάσαι τότε και εσύ, το είχαμε κουβεντιάσει. Στα στοιχήματα παίζονταν ότι μπορεί και να μην περάσει Κύπρος. Και όταν πήγατε εκεί, ανέβαινες. Και ξαφνικά φιγουράρεις ίσως ένα από τα απόλυτα φαβόρη. Και ξαφνικά ένα τραγούδι, την προσωπική μου άποψη θα πω, μέτριο, κερδίζει ένα super hit. Δεν θεωρώ ότι ήταν μέτριο το τραγούδι. Το πήρα πάνω, μου είδε. Δεν το λέω για να το παίξω καλή. Το βρίσκα genius το κομμάτι. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Και η Νέτα ήταν μια εκπληκτική τραγουδίστρια. Έτσι, και ξεχωριστή και αντιπροσώπευε κάτι. Ναι, σωστά το είπα. Αντιπροσώπευε. Εκπροσωπούσε ίσως. Εκπροσωπούσε το Ισραήλ, αντιπροσώπευε ένα ύφος και στήριξη. Και η ίδια ήταν ξεχωριστή ως καλλιτέχνης. Δεν το βρίσκω τυχαίο που κέρδισε. Είχα δηλαδή ισχυρό ανταγωνισμό. Εγώ νιώθω πολύ περήφανη που κατάφερα να φέρω την Κύπρο στη δεύτερη θέση, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Και δεν θέλω να τα αναλύσω, όμως έκανα μια υπερπροσπάθεια γι' αυτό και νιώθω πολύ περήφανη. Γι' αυτό... Θεωρώ ότι βγήκα πάρα πολύ κερδισμένη κι εγώ και Κύπρος από όλο αυτό. Θα μπορούσε να ήμασταν πρώτοι, αλλά νιώθω ήδη ότι κερδίσαμε. Νομίζω ότι το Φουέγο σαν τραγούδι, αυτό το performance έχει αφήσει ιστορία στην καρδιά του κόσμου και... Νομίζω ότι σημασία έχει αυτό στο τέλος. Δεν έχει ένα κύπελο. Νομίζω σημασία έχει να μείνεις αξέχαστος. Και αυτό έχεις είναι το πιο μείνει. Σημαντικό. Και έχεις μείνει. Γι' αυτό ίσως για την Κύπρο μας θα ήταν πολύ ωραία να γινόταν εκεί η επόμενη χρονιά και να πάει όλος ο κόσμος να τη δει. Έτσι ναι, το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, είμαστε... εγώ προσωπικά είμαι super πολύ χαρούμενη. Γιατί, στο ξαναλέω, είναι πάρα πολλά πράγματα... με την Κύπρο που την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε κανένας να συμβεί. Ακόμα και εγώ, δηλαδή, ξέρεις, ήταν κάτι πολύ άγνωστο για μένα. Οπότε πηγαίνοντας στο αεροπλάνο, έλεγα Παναγία μου, αν δεν περάσουμε, θα γυρίσω πίσω στη χώρα. Πού θα πάω, πού θα πάω. Για να καταλάβεις ότι με τι μυαλό πήγαινα και τι ταπεινότητα πραγματικά. Έτσι είμαι και σαν άνθρωπος, γιατί δεν ήξερα τι γινόταν. Πήγα απλά με αυτό που ξέρω να κάνω και την εμπειρία μου και την ψυχούλα μου. Mm-hmm. Απλά έκανα αυτό, χωρίς να γνωρίζω τίποτα. Και χαίρομαι που ο κόσμος τα αγάπησε, γιατί... Και το επιβράβευσε, είπαμε, yeah. Είσαι η Βασίλη της Eurovision. Το Fuego είναι ένα τραγούδι με εκατομμύρια like, κλικαρίσματα στο YouTube. Και κάθε χρόνο όταν έρχεται η Eurovision ανεβαίνει και ανεβαίνει. 105 εκατομμύρια, νομίζω στο Spotify έχει μόνο, νομίζω, ναι. Απίστευτο ρεκόρ. Ναι. Σαν ηθοποιός, να συμμετέχεις σε κάποιο σύρια ή σε κάποια θεατρική. Και το λέω με γνώμονα ότι πολλοί συναδελφοί σου καλλιτέχνες κατά καιρούς κάνουν κάποια guest, δηλαδή η Άννα, η Δέσποινα. Εσένα κάποια στιγμή ήρθε κάποια τέτοια πρόταση? Κοίταξε, εγώ σου ξαναλέω το ίδιο με αυτό που με ρώτησες πριν. Νομίζω ότι είναι λίγο κοντά η έκθεση, είναι λίγο κοντά. Τραγουδίστης, ο οποίος δεν τα βάζω μαζί, είναι κάτι τελείως διαφορετικό το ένα, τελείως διαφορετικό το άλλο, είναι και τόσο κοινά. Νομίζω ότι και το να είσαι πάνω σκηνή ένας ρόλος. Και στα βίντεο κλιπ παίρνετε ρόλους. Είναι ένας ρόλος. Δεν είμαι στη ζωή μου εγώ τόσο ψωνισμένη όσο βγαίνω σκηνή. Και στο λέω ειλικρινά, δεν είμαι. Νομίζω ότι πρέπει να το. Νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Νιώθω υπέρτατη όταν είμαι σκηνή. Νιώθω. Ότι πετάς, ρε παιδί ότι μου. Δεν με πιάνει τίποτα και το νιώθω. Και αυτό το πράγμα δεν το νιώθω στη ζωή μου. Καθόλου. Οπότε είναι ένας ρόλος. Και αυτό το ρόλο, αν δεν τον βιώνεις να είσαι καλός και να το πιστεύεις και να το κάνεις, τότε δεν θα πετύχεις ούτε στη δουλειά σου ως τραγουδιστής. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ okay και το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο τραγουδιστές να παίζουν στο θέατρο, αρκεί να έχουν ταλέντο για να το κάνουν ωραία. Εννοείται, βασικά αυτό δεν το κρίνουμε ούτε εγώ ούτε κανένας, ο κόσμος το κρίνει. Και το βρίσκω και πάρα πολύ ωραίο πολλές φορές, δηλαδή βλέποντας την υπέρτατη Χαρούλα Αλεξίου, την υπέρτατη αυτή γυναίκα. Στο μαέστρο, βέβαια. Αυτή την τραγουδίστρια που έχει αφήσει
ιστορία, που είναι η ιστορία της Ελλάδας, που δεν θα μπορέσει άλλη σαν αυτήν να παίζει τόσο καλά, είναι αυτό που λες. Το βλέπεις. Δηλαδή αυτή η γυναίκα είναι φτιαγμένη για να κάνει και τα δύο. Και το κάνει και πάρα πολύ ωραία και τα δύο και πάρα πολύ καλά. Οπότε είναι πολύ ωραίο. Βλέπεις, πιάνω από αυτά που λες, είπες ότι έχω άλλη ενέργεια πάνω στη σκηνή, δεν είμαι έτσι στην προσωπική μου. Πώς είναι η Ελένη Φουρέιρα στην καθημερινότητα? Έτσι είμαι το. Χαλαρή, ηρέμη. Ήρεμη, όχι με ένα παιδί και 16 μηνών που είναι έτσι. Σε τρέχει ο Ερμής? Ο Ερμής με τρέχει. Με τρέχει. Με τρέχει, δεν κοιμάμαι. Έχει αποφασίσει να με, νομίζω ότι, να με φτάνει στα όρια, αλλά να σου πω κάτι. Ωραία, μαθαίνω και μεγαλώνω μαζί του. Είναι. Δεν θέλω τώρα να συγκινηθώ και τραγουδάω σε λίγο έξω. Είναι το πιο ωραίο. Ζω μαζί του τα πιο ωραία και έντονα και αληθινά συναισθήματα. Όσο και να με τρέχει, γιατί είναι ένα παιδί που έχει πολλή ενέργεια, είναι. Έχει φοβερή αντίληψη, οπότε και το βράδυ μας γλεντάει με τον μπαμπά του. Δηλαδή, θέλει, όποτε θέλει κοιμάται, όποτε θέλει σηκώνεται, έχει φουφούλ ενέργεια. Αλλά χαίρομαι που έχω ένα παιδί με ενέργεια που θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο και ας τρέχω όλη μέρα από πίσω του. Γιατί με βοηθάει και μεγαλώνω μαζί του, μαθαίνω πράγματα άγνωστα που δεν ήξερα για μένα, το πόσο υπομονή μπορώ να έχω, το να με χτυπήσει κατά λάθος το μάτι που μου συνέβη πριν ένα μήνα. Ήμουνα και καλεσμένη κιόλας κάπου και δεν πήγα. Στο Κωνσταντίνου το διαμαντένιο δίσκο. Διαμαντένιο. Μια μέρα πριν με χτύπησε κατά λάθος με το χέρι του. Το μάτι μου ήταν τόσο, θα σου δείξω μετά φωτογραφία. Όταν σου λέω τόσο, τόσο. Και ήταν φοβερό η στιγμή εκείνη που δεν αντέδρασα καθόλου. Να αντιλαμβάνεσαι ότι το παιδί σου κατά λάθος σε χτυπάει, γιατί τον είχα αγκαλιά και μου έκανε αυτό. Και να αντιλαμβάνεσαι ότι κοίτα να δεις πώς μπορείς να διαχειριστείς μια κατάσταση τόσο σαν να μην συνέβη τίποτα και πριν από αυτόν μπορεί να είχα πάθει αμόκ. Αλλά έγινε. Έγινε και τον ευχαριστώ γιατί με μαθαίνει πάρα πολύ να διαχειρίζομαι και εγώ τον εαυτό μου και πολλά πράγματα. Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, ξαφνικά το πρόσωπό σου άλλαξε. Γλυκανά το χαμόγελο έφτασε μέχρι τα αυτιά. Είναι πάρα πολύ βαμμένη. Είσαι ένα πολύ τρυφερό παιδί που νομίζω ότι δεν σου χαρίστηκε τίποτα, δεν έγινε τίποτα τυχαία και επειδή συνήθως λέμε ότι ο Θεός τα βλέπει όλα, νομίζω ότι ο Θεός τα είδε όλα πάνω σου, γι' αυτό σου δίνει, αν θες και απλόχερα. Σε ευχαριστώ γιατί πολύ. Γιατί είσαι πολύ καλό παιδί και θα το πω από καλή πάστα φτιαγμένη. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Στον χώρο όλα... το δικό σας και το δικό μας, αν θες, όπου υπάρχουν φώτα. Νομίζω, αν θες, νιώθω και τυχερή που ο Θεός μου έφερε τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου, γιατί εννοείται πως όλα αυτά που λες τα εκτιμώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με ξέρεις πολλά χρόνια, ξέρεις όλη την προσπάθεια που έχω κάνει μόνη μου και όλο αυτό, αλλά αν δεν έχεις και τους σωστούς ανθρώπους δίπλα σου να σε αγαπάνε και να σε στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές, ξέρεις, δεν ξέρεις αν θα αντέξεις. Μπορεί να κάνεις οριστήματα και λάθη. Ναι. Ήμουνα πολύ τυχερή που τελείως τυχαία γνώρισα τον Γιώργο Αρσενάκο στην αρχή της καριέρας μου και εκείνος ένα παιδί νέο, χωρίς να έχει τίποτα, μόλις ξεκινούσε και απλά γνωριστήκαμε και δέσαμε και μετά ήρθαν στη ζωή μου όλοι αυτοί οι άνθρωποι, η Λία, η Παπαδοπούλου, ο Παναγιώτης εδώ που με στηρίζει και τον αγαπάω και προσωπικά εκτός από τη δουλειά. Ξέρεις, είναι... Νομίζω ότι ξέρεις, νομίζω οι άνθρωποι τραβάμε τους σωστούς ανθρώπους και τους καλούς και κάποια στιγμή στη ζωή μου, όσο περνάω τα χρόνια, αρχίζω και τραβάω δίπλα μου καλούς και σωστούς ανθρώπους, όπως το Βασίλη του Συμψηρίκη που είναι το δεξί μου χέρι και αυτό ήταν μια επιλογή μου. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι αρχίζω και επιλέγω πια ανθρώπους καλούς πρώτα απ' όλα και μετά αρκετά ικανούς. Γιατί... Θα ήθελα έτσι να είναι η ζωή μου. Αλλά ήμουν τυχερή που βρέθηκα στην αρχή της καριέρας μου άνθρωποι να με αγαπάνε και να με στηρίξουν σε αυτό. Αυτό θα πω. Αλλά σου λέω, έτσι, ήμασταν και δύο άγνωστοι, μας ήξερε κανένας. Νομίζω ήταν γραφτό. Ήταν γραφτό. Ήταν το κάρμα. Ήταν το κάρμα. Αυτός ο Γιώργος να γίνει μαζί μου και εγώ να γίνω μαζί του και να μεγαλώσουμε μαζί. Αυτό. Μεγαλώνεις κι εσύ, μεγαλώνεις όμορφα, με επιτυχίες. Έχουμε συναυλίες τώρα συνέχεια. Να πούμε 2-3 πράγματα στους σταθμούς. Είσαι εδώ, στην πρώτη μου συναυλία τη μεγάλη που φέτος αποφάσισα να την κάνω στη Θεσσαλονίκη. Που είναι sold out, πρέπει να σου πω. Είναι, παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εντάξει, γιατί
Η ενέργεια που πήρα πέρυσι στη Θεσσαλονίκη ήταν συγκλονιστική. Το σκέφτομαι και να τριχιάζω. Πριν συνεχίσει, θα σου και πω. Και λέω θα το κάνουμε Θεσσαλονίκη. Θα σου πω. Βγαίνοντας έξω, είναι και από Αθήνα κόσμος. Ήρθε κοντά μου ένα παιδί, ένα TikToker και μου λέει: σ' ακούω στο ραδιόφωνο, ξέρω ότι αγαπάς την Ελένη. Το λέω: σε ξέρω, εσύ τι δουλειά έχεις εδώ. Μου λέει: ήρθα από την Αθήνα για την Ελένη. Δηλαδή έχουν έρθει και από Αθήνα να σε δουν. Και έχω και 20 Ιουλίου στην Αθήνα τη μεγάλη συναυλία. Που γίνεται ήδη sold out αυτήν, θα δούμε τι θα κάνουμε. Έχω 26 στα Χανιά, πρώτη φορά της Κρήτης και 28 στο Ηράκλειο Κρήτης που και εκεί ήταν η μεγαλύτερη σε κόσμο συναυλία μου. Και είπα να τα ξανακάνω, ήθελα να ξανανιώσω αυτό το vibe φέτος, αλλά επέλεξα να κάνω λίγες, μετά έχω στα Γιάννενα. Γιατί έκανε μια μεγάλη σεζόν με τον Αντώνη Ρέμο. Στο μυαλό μου ήσουν. Ήρθε και σε είδα πόσο υπέροχη ήσουν και στα ελαφρολαϊκά. Είσαι θεά, έτσι. Εντάξει, το κάνω λίγο με το είσαι στήριο. Θεά και στον ελληνικό κινηματογράφο που λέγατε ντουέτα ήταν σούπερ. Είχα στήριξη από το βουνό. Και όταν το βουνό στέκεται δίπλα του που σου που λέγεται ο Αντώνης Ρέμος και σε πιστεύει και σε βοηθάει, το βγάζει κι εσύ καλά. Αλλά έκανα μια τεράστια σεζόν με τρίμερα και τετραήμερα και αποφάσισα να κάνω λίγε διακοπέ με το γιο μου. Έχω κουραστεί. Χειμώνα και... τι θα κάνεις. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν μπορώ να σκέφτομαι μια δουλειά. Αφήστε με. Λοιπόν, θα σε αφήσω, θα σε αποδεσμεύσω, γιατί ο κόσμος έξω σε λίγο θα αρχίσει να παραλυρεί και να φωνάζει Ελένη, Ελένη. Γι' αυτό είμαι και πάρα πολύ βλεμμένη, παιδιά. Θα βγω σε λίγο σκηνή. Δεν έχεις ανάγκη. Είσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Η Ελένη του τότε με την Ελένη του τώρα να πάνε στο τότε. Ίδια είσαι. Εγώ χτες ανέβασα μια φωτογραφία από την πρώτη μου συνέντευξη και λέω. Είσαι τρελός. Δεν την κάνω ρηπός. Μα γι' αυτό δεν σου κάνω. Γι' αυτό δεν σου κάνω τάκ. Καλά έκανες. Και είναι η κοπέλα. Δεν ξέρω. Αν δει δίπλα, η κοπέλα είναι Λεφουρέρα. Το παιδί με το μουσί δεν υπάρχει, είναι άλλο. Παναγία μου, αυτά δεν πρέπει να τα ανεβάζει, να τα σβήνει, να μην υπάρχουν. Ας το για να φαίνεται ότι εμείς το πέρας των ετών αντέχουμε, γινόμαστε ωραιότεροι. Λοιπόν, κουκλί μου όμορφο. Από καρδιάς, από το Κοσμοράδιο 95,1 θέλω να σου μεταφέρω όλη την αγάπη των παραγωγών. Την ευχαριστώ αγάπη... πολύ. Και εγώ σας αγαπώ. Είστε πάντα δίπλα μου και με στηρίζετε. Και εσύ είστε δίπλα μας και πρέπει να το τονίσω αυτό. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα και σε όλη την ομάδα της Panic για όλες τις πρώτες μεταδόσεις, για όλα αυτά τα ωραία που κάνετε και αφορούν εσένα και το Κοσμοράδιο και από όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδος και μέσω του site μας που μας ακούνε και μέσω όλων των εφαρμογών στο κινητό, τη μεγάλη αγάπη του κόσμου να τη μεταφέρω και πρέπει να τη μεταφέρω και θα φάω ξύλο μα δεν το πω όλο τον κόσμο στο πρόσωπό σου. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Υγεία. Υγεία, υγεία. Να και καλά πάντα αυτό μας. Το χαμόγελο ρε κορίτσι μου. Όλα αυτό καλά. Το υπέροχο. Υγεία και να ευχαριστιόμαστε την κάθε στιγμή γιατί είναι μοναδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε αγαπάμε. Εγώ ευχαριστώ.